Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Είμαστε όλοι εδώ, όσοι αξίζουμε να παραμείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι αξίζει να παραμείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε εδώ, γιατί κάποιοι αποχώρησαν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η ενότητα ενός κόμματος είναι στα χέρια του ηγέτη του. Η ενότητα κάθε συλλογικότητας είναι στα χέρια του ηγέτη. Η ενότητα αυτή τραυματίστηκε, ισοπεδώθηκε. Η ενότητα θρηματίστηκε. Η ενότητα υπονομεύτηκε και μεγάλη ευθύνη έχει αυτός που ανακοίνωσε κόμμα πριν από λίγο. Στο καλό, όσοι είμαστε στην αίθουσα, αξίζει να παραμείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και να δώσουμε τη μάχη των ιδεών και των αξιών μας. Όλοι εμείς, όλοι αξίζει να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην φύγει κανείς σήμερα το βράδυ χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ στη φανέλα του. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβέρνησε τον τόπο πριν από 5 χρόνια και είμαστε περήφανοι. Όσοι συμμετείχαμε στο εγχείρημα και όσοι ήρθαμε στην πορεία. Είμαι σε αυτό το χώρο από τα φοιτητικά μου χρόνια. Το 19 στρατεύτηκα εκλογικά στην ΙΤΑ. Ήρθα στο ΣΥΡΙΖΑ και στρατεύτηκα εκλογικά στην ΙΤΑ. Γιατί πιστεύω στο εγχείρημα. Όχι ως φωτοβολίδα, αλλά ως ραχοκοκαλιά της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Δεν υπάρχει εναλλακτική, σύντροφοι και συντρόφισσες. Αν υπήρχε εναλλακτική, θα είχε προκύψει μέσα από τη μεγαλύτερη πυρηδίνηση ένα χρόνο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ και θα είχε προκύψει από την αντιπολίτευση, την Ελλάσσονα. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ακόμα και στα κάτω του άντεξε. Και άντεξε γιατί όλοι εσείς ξαμολυθήκαμε σε χωριά και πόλεις και πήραμε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Όχι αντίστοιχο της φθοράς της κυβέρνησης, αλλά ένα αποτέλεσμα το οποίο την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών μας επέτρεπε να βγούμε μπροστά και να ηγηθούμε της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Και τι κάναμε? Και εκεί ξεκινάει το σπιράλ θανάτου. Αρχίσαμε την εσωστρέφεια. Αρχίσανε κάποιοι να αποδομούν το κυβερνητικό μας έργο, που είναι η παρακαταθήκη και είναι και το εφαλτήριο για όλους μας, για να συνεχίσουμε. Διότι αν το κυβερνητικό σου έργο το αποδομείς ο ίδιος, δεν έχεις κανένα λόγο να ξαναδιεκδικήσεις κυβέρνηση. Όταν λοιπόν αποδομείς το κυβερνητικό σου έργο με μαύρα ταμεία, με ολιγορίες και άλλες συκοφαντίες και λασπολογία, δεν έχεις κανένα λόγο να σε εμπιστευτούν να ξανακυβερνήσεις. Αυτό το απλό δεν μπορούσαν κάποιοι να το καταλάβουν όσοι συμβούλευαν τον απελθόντα και από τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον πρώην πρόεδρό του. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Μετά τις εκλογές, το σπιράλ θανάτου περιέλαμβανε και άλλα πράγματα. Περιέλαμβανε δαιμονοποίηση όσων από μας πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ηγηθεί της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Τελεία. Δεν είναι το κόμμα ούτε του 3, ούτε του 5, ούτε του 10, ούτε του 15%. Εκφράζει την προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Αυτοί είμαστε, αυτοί πρέπει να είμαστε. Αυτοί πρέπει να βγούμε με αυτοπεποίθηση και όχι αλαζονία προς τα έξω και να πούμε είμαστε η ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής παράταξης. Προγραμματική συζήτηση. Όχι να εκλιπαρούμε συνένεση, όχι να εκλιπαρούμε συνεργασία. Προγραμματική συζήτηση με αυτοπεποίθηση, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε. Με ηγετικές κινήσεις, με κατάθεση νομοσχεδίων μέσα στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Το κάνουμε ήδη με συναδέλφους μας. Ηγούμαστε του προγραμματικού διαλόγου και κερδίζουμε μάχες κατά του φασισμού.
Αυτή είναι η μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξανακυβερνήσει τον τόπο ο σειραχοκοκαλιά της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ή απλά θέλουμε ένα κόμμα της αριστεράς που θα κάνει κριτική και θα επαναπάβεται στις δάφνες του παρελθόντος. Όχι. Τιμάμε το παρελθόν και κοιτάμε το κυβερνητικό μας μέλλον. Τελεία. Πάμε τώρα στο προγραμματικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τύπωσα ευθύς μόλις ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου 10 συν 10 άξονες για τη χώρα και για το χώρο, για το κόμμα μας και για τη χώρα μας. Θα τα βρείτε έξω. Τα έχω αφήσει σε μια γωνία διακριτικά. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να διαβάσετε τους 10 άξονες για τη χώρα και τους 10 άξονες για το κόμμα. Δεν θα κουράσω. Ξεκινώ από το κόμμα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα. Το κόμμα μας. Να το αναδιαρθρώσουμε, να το ανασυγκροτήσουμε, να το καταστήσουμε ένα ευρωπαϊκό, σύγχρονο, προοδευτικό, δημοκρατικό κόμμα της αριστεράς. Ηγέτη στην Ελλάδα, προστάρι στην Ευρώπη. Εισηγούμε. Περιφερειακή ανασυγκρότηση στην πράξη εδώ και τώρα, όχι στα λόγια. Μέσα από καταστατικό συνέδριο, άμεσα. Αντιστροφή του πυραμιδικού μοντέλου. Περιφερειακά συμβούλια, στα οποία θα συμμετέχουν οι άνθρωποι που δεν καταφέραμε να συσπηρώσουμε στις οργανώσεις, στις νεολαίες, στα επιμελητήρια, στο συνδικαλισμό, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Περιφερειακή ανασυγκρότηση με κύτταρο την ομαρφιακή και συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μας αγαπούν, ανήκουν ενδεχομένως σε μας, αλλά φεύγουν και τους χάνουμε. Και υπάρχουν σκόρπιοι από εδώ και από εκεί, αποδεκατισμένοι στον οργανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα επιμελητήρια, στις νεολαίες, στα πανεπιστήμια, στους φορείς. Η περιφερειακή ανασυγκρότηση και η αποκέντρωση πρέπει να ξεκινήσει όμως και από την κεφαλή. Εισηγούμε τις θέσεις δύο αντιπροέδρων, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, διότι πιστεύω ότι η αποκέντρωση πρέπει να υπάρχει και στην κορυφή, όχι μόνο στη βάση. Αποκέντρωση και στην κορυφή, με τη θέσπιση δύο θέσεων αντιπροέδρων. Έναν αντιπρόεδρο για την περιφερειακή ανασυγκρότηση, που θα περιδιαβαίνει όλη την Ελλάδα και θα μιλάει με τις περιφερειακές οργανώσεις, και θα λογοδοτεί και μαζί με τον πρόεδρο θα λογοδοτούν στα όργανα τα οποία δεν τα ευνοχίζουμε, τα αναβαθμίζουμε τα όργανα. Και έναν αντιπρόεδρο για τον προγραμματικό μας λόγο. Ο προγραμματικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι γραμμένος στις πλάκες του Μωυσέως. Ο προγραμματικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθερές αξίες και ιδανικά και αρχές αναπαλωτρίωτες, αλλά πρέπει να εξελίσσεται με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες, την ψηφιακή εποχή, την τεχνητή νοημοσύνη, τις εξελίξεις, την επιστήμη, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στην κοινωνία, τα ρεύματα, τα κοινωνικά, όλα όσα γίνονται γύρω μας και τα παρακολουθούμε στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Περιφερειακή ανασυγκρότηση, αλλά και προγραμματική ανασυγκρότηση. Με έναν πρόεδρο για την περιφέρεια και έναν αντιπρόεδρο για το κόμμα. Έναν αντιπρόεδρο για την περιφέρεια, έναν αντιπρόεδρο για το πρόγραμμα. Πρόεδρος και αντιπρόεδροι σε αγαστή συνεργασία μαζί με τα όργανα και τις οργανώσεις μελών με δράση. Όχι ευνουχισμένες, όχι απλώς αγκαλιές και φιλιά. Δραστήρια μέλη στις οργανώσεις παντού. Εισηγούμε και θέλω τη γνώμη σας και συγκεκριμένη θητεία για την ανέλυξη περαιτέρω στα όργανα του κόμματος, στην Ομαρχιακή, στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Γραμματεία. Όλοι όσοι ξεκινήσαμε από κάπου, εγώ ως δικηγόρος, ως ασκούμενος, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πρώτα ως επίκουρος, ξεκινήσαμε για να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι ανήκουμε σε ένα συλλογικό υποκείμενο, το οποίο το τιμούμε και μας τιμά και με το οποίο ταιριάζουν τα χνόντα μας και οι ιδέες μας και οι αξίες μας. Δεν θέλουμε μέλη μιας χρήσης, διότι δεν τα τιμούμε. Και επειδή θέλουμε να τιμήσουμε τα μέλη μας, θέλουμε ενεργά μέλη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι 10 άξονες για την ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της κοινωνικής πολιτικής ζωής, τους θεσμούς και την εξωτερική πολιτική. Θα τους βρείτε εδώ πέρα, δεν θα σας κουράσω. Σήμερα που ο κόσμος παραμιλά με τις εξελίξεις στην Αμερική, θέλω να θυμίσω ένα εμβληματικό project το οποίο
ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στήριξε για εθνικούς κυρίως λόγους, έτυχε διακομματική στήριξη στα τελευταία 15 χρόνια, έτυχε σοβαρής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε τύχει και κάποια στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αγωγό EastMed, East Mediterranean Pipeline. Αναζητάει η κυβέρνηση διάβλους, λέει, δίθεν επικοινωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεχνάει όμως αυτή εδώ η κυβέρνηση ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μητσοτάκης όταν εξελέγει ήταν να ακυρώσει τον αγωγό EastMed κατά απέτηση της Τουρκίας. Η ψοφοδεής εξωτερική πολιτική ουδέποτε ωφέλησε την Ελλάδα. Εδώ και τώρα αναγέννηση του EastMed, διεκδικητική και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική στην Ευρώπη και διεθνώς, και όχι σιωπηλός και δεδομένος εταίρος που είναι το νέο δόγμα της τελευταίας πενταετίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αριστερά πρέπει να έχει άποψη για τις εξελίξεις στην οικονομία. Και οι εξελίξεις στην οικονομία επηρεάζουν τις εξελίξεις στην κοινωνία. Να σπάσουμε τα καρτέλ. Δεν ψέλισε ποτέ κανένας μία κουβέντα από την κυβέρνηση για τα ολιγοπόλια στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει το σύνθημα και η σημαία μας. Η Ελλάδα είναι η πιο καρτελοποιημένη οικονομία της Ευρώπης. Έχω κάνει 3 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια και όλες έχουν δεθεί τα θεύσιμα όλων των ευρωομάδων. Γιατί? Γιατί αυτά λένε τα στοιχεία της Eurostat. Είμαστε η πιο καρτελοποιημένη οικονομία στην Ευρώπη και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Εισηγούμε συγκεκριμένα μέτρα για την πάταξη στο καρτέλ. Συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων, των διαφόρων ετερόκλητων ανεξάρτητων αρχών σε μία και μοναδική. Για να υπάρχει και έλεγχος και λογοδοσία, να υπάρχει όμως και στιβαρή παρέμβαση στην αγορά, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και όχι να διορίζουν συνταξιούχους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται στην αγορά, απλά και μόνο επειδή έχουν την εύνοια της κυβέρνησης. Δημογραφικό. Περιβάλλον, ενέργεια, στέγαση, υγεία, παιδεία, κόκκινα δάνεια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που πτώχευσαν όχι κακόπιστα να επανέλθουν στην αγορά. Να ξανααφουγκραστούμε την αγωνία της μικρομεσαίας επιχείρησης, του μικρού βιοτέχνη, του αυτοαπασχολούμενου. Τον χάσαμε. Γιατί τον χάσαμε? Για να τον κερδίσει η δεξιά που τον συμπιέζει, που τον ξεζουμίζει? Γιατί να χάσουμε τον μικροεπιχειρηματία? Γιατί να χάσουμε τον μικρομεσαίο? Γιατί να μην του πούμε ότι εμείς είμαστε το κόμμα που θα περιφρουρήσει το δυο του και την περιουσία του? Διότι τον πνίγουν τα καρτέλ που ευνοεί αυτή η κυβέρνηση. Να επανεισάγουμε την πολιτική στην καθημερινότητα κάθε πολίτη. Δεν απευθυνόμαστε μονάχα σε κάποιους, απευθυνόμαστε σε όλους. Γι' αυτό και το κεντρικό μου σύνθημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Τις μάχες που έχουμε μάθει να δίνουμε, πρέπει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και έμφαση. Στη συμπερίληψη, στη συναδελφικότητα, στη συντροφικότητα, και στην ενότητα, όχι ως ευχολόγιο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τελειώνω. Κατεβαίνω υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όχι για πείσμα, όχι από γυνάτη, όχι επειδή έχω προσωπικά με κανέναν, αλλά επειδή μπορεί να μπορώ να αποτελέσω μέρος της λύσης, γιατί ουδέποτε αποτέλεσα μέρος κανενός εσωκομματικού προβλήματος. Και διότι την επόμενη μέρα δεν περισσεύει κανείς. Γι' αυτό και πάντα μιλώ για την ενότητα. Όσοι είμαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα και όσοι πλανήθηκαν από τις πλάνες υποσχέσεις κάποιων, αξίζει να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να τους ανοίξουμε αγκαλιά. Όχι στο χουλιγκανισμό, όχι στον οπαδισμό, όχι στον τραμπουκισμό, ναι σε μια μεγάλη αγκαλιά όσων ανθρώπων πιστεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πάμε όλοι μαζί, σύντροφοι. Κανείς δεν περισσεύει την επόμενη μέρα. Με την νίκη.